Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δημοσίου Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΚΟ και Τραπεζών Κεντρικής Μακεδονίας και η Ένωση Δημοσιογράφων Μακεδονίας, The PIT. Και συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην Άουσα, την πόλη των εργατών, των γλωσσοϊφαντουργών κυρίως, την πόλη με τους επαγγελματοβιοτέχνες, την πόλη με τη βαριά κληρονομιά των αγώνων για την ευημερία της εργατικής τάξης. Από αυτή την εργατούπολη κατατέθηκαν έσημα αμύθιτης αξίας στον κρατικό κορβανά, ώστε να εξασφαλιστούν δικαιώματα σύνταξης και υγείας. Σήμερα η βάναυση καταπάτηση αυτών των δικαιωμάτων μας αναγκάζει να βγούμε και πάλι στον αγώνα διεκδίκησης. Με όλους εσάς θα στείλουμε ηχηρό μήνυμα στους κυβερνώντες ότι δεν σας χαρίζουμε τους σκόπους των νιάτων μας. Θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί. Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει εκ μέρους του ΙΚΑ και του ΟΑΕ ο Στράτος Προύσαλης. Σας καλωσορίζουμε στην ευρωπαϊκή πόλη της Νάουσας, της Ανεργίας και της Απομηχάνωσης. Σήμερα μαζευτήκαμε να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε ένα μεγάλο όχι στα ψήφορα που μας δίνει η κυβέρνηση. 12 χρόνια οι συνταξιούχοι όλες της χώρας δεν πήραμε αύξηση ούτε ένα ευρώ. Για ποια αύξηση μιλάει η κυβέρνηση που ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από 12%. 12% λέει επίσημα κυβέρνηση, πρέπει να είναι πάνω από 14%. Τα 7,5% που είναι ψήφορα για τους συνταξιούχους και όλα αυτά από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, το 1 εκατομμύριο συνταξιούχων δεν θα πάρουν αύξηση με την προσωπική διαφορά με τον λόγο Κατρούγκαλου. Την προσωπική διαφορά θα τη δουν οι πανείς συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ που το 2013 δεν θα πάρουν σχεδόν τίποτα. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δουλέψαμε 35-40 χρόνια. Πληρώσαμε με τον ιδρώτα μας τα ταμεία και πολλές φορές αυτά με τόκους και ζητούμε αναλογικά αντίστοιχη σύνταξη, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ζητούμε αυτά τα λεφτά που πληρώσαμε. Αλήθεια, σκέφτηκαν ποτέ οι κυβερνώντες πως ο μικρομεσαίος και όχι μόνο μπορεί με αυτές τις αυξήσεις σε έφυγα, ρεύμα, καύσιμα, φάρμακα, σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα να ζήσει. Οι βουλευτές και οι υπουργοί μπορούν να ζήσουν τα λεφτά αυτά. Εάν μπορούν, ας τα πάρουν αυτοί και να δώσουν τα δικά τους εμάς. Στηρίζουμε το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό. Να επαναπροσδεχτούν το νοσηλευτικό προσωπικό, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και οι γιατροί που είναι σε αναστολή με το COVID. Να δυναμώσουν τα κέντρα υγείας σε πόλεις και χωριά με μηχανήματα και προσωπικό. Να σταματήσει κάθε πληθυσμό σε φτωχές οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια. Εδώ θα είμαστε στους νεαρολήπτες αυτούς αλλαγή και θα τους συμπαρασταθούμε. Καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και απαιτούμε την αγκολογή της χώρας μας από τον πόλεμο.
Συνάδελφοι, συναδέλφοι σας, συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν σταματάμε. Και ένα τελευταίο δυσάρεστο που έχω να σας ανακοινώσω από τη Βέρεια, τον Προέδρο του Συλλόγου, ο ΑΕ Βέρειας, πριν λίγες μέρες, η γυναίκα του έπαθε βαρύ κεφαλικό. Δυστυχώς σήμερα τελείωσε. Σε λυπητήρια στην οικογένεια του Τάκη του Θέμελη. Ευχαριστώ. Από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κοζάνης, ο Χρήστος Ψαλίδας. Τον αγώνα μας, γιατί μας μετράνε και είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτούς και μπορεί να επιβάλλουμε άλλες λύσεις, γιατί άλλες λύσεις μας ανήκουνε. Δεν μας ανήκει εμάς η φτώχεια και η κακομεριά. Μας ανήκει άλλο μέλλον, να μπορούμε να περάσουμε όμορφα στα βαθιά γεράματά μας. Ζήτω η εργατική τάξη. Να είμαστε καλά συνάδελφοι και θα νικήσουμε. Παραβρίσκονται και χαιρετούν τη συγκέντρωσή μας εκπρόσωποι από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Κοζάνης. Χαιρετισμό τώρα θα απευθύνει η εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δημοσίου, κυρία Σούλα Αξιώτη. Συναδέλφισσα, καλή σας μέρα αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συναγωνιστές. Είμαστε εδώ και σηματοδοτούμε την απόφασή μας να οργανώσουμε και να κλιμακώσουμε τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Απέναντί μας έχουμε έναν εχθρό πολύ δύσκολο, πολύ ύπουλο, που όλοι μαζί αυτοί προσπαθούν να πάρουν την κουκιά από το στόμα μας. Από το στόμα μας. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατήρι. Ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μεταφέρω την απόφαση για ενωτικό αγώνα, ανειρήνευτο. Η ταξική πάλι είναι ασίγαστη. Σε αυτή την πάλι λοιπόν θα σταθούμε με ταξικό πείσμα απέναντι σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται τα δικαιώματά μας. Απέναντι σε αυτούς με κυνηγές αλήθειες, με θρασίτατα ψέματα προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα μας δώσουν δίθεν συντάξεις. Πρόεδρος του Σωματείου ΟΑΕ Θεσσαλονίκης, τον Ζουνίδης Γεώργιος. Γεια σας συνάδελφοι συναγωνιστές. Τελικά θα το μάθατε κι εσείς, μας δέχτηκε τους αντιπροσώπους μας ο Πρωθυπουργός. Εκεί αναγκάστηκε να φτάσει, γιατί οι εκπρόσωποι μας στην Αθήνα πήγανε σε όλα τα κόμματα της Βουλής και συζητήσανε τα δικά μας, ίσως και τα δικά τους, των κομμάτων των άλλων. Αναγκάστηκε λοιπόν να μας δεχθεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, και το τονίζω αυτό γιατί χρόνια τώρα ζητούσαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έγινε τώρα, με τον τρόπο που έγινε. Προσχηματική αυτή η συνάντηση. Δεν απέδωσε τίποτα. Όχι μόνο δεν απέδωσε τίποτα, αλλά με σκληρή ομότητα ο άνθρωπος είπε: μην περιμένετε τίποτα, έχουμε δημοσιονομικές ανάγκες. Ο πρόεδρος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, Βασίλης Ρέβας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, και από την πόλη της Νάουσας, την πόλη που οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων της έδωσαν τον τίτλο της πρωτεύουσας της ανεργίας και της αποβιομηχάνησης, οι συνταξιούχοι
με τη σημερινή μαζική του συγκέντρωση στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση και προς κάθε επίδοξο νέο πρωθυπουργό. Το συνταξιουργικό κίνημα δεν υποχωρεί. Βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται ακούραστα στα χαρακόμματα του αγώνα. Δεν συμβιβάζεται με τα ψίχουλα που του πετάνε κατά καιρούς οι κυβερνήσεις, με τα επιδόματα της ελεημοσύνης των 250 ευρώ, με κάθε είδους βάουτσερ και πας. Δεν νομοποιεί στη συνείδησή του την πολιτική που συνεχίζει να διωγγώνει τη σχετική και την απόλυτη φτώχεια, από όποια κυβέρνηση και αν εφαρμόζεται αυτή. Την πολιτική των περικοπών στις συντάξεις μας, της κατάργησης του ΕΚΑΣ, των κοινωνικών παροχών, της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας, την πολιτική που μετέτρεψε το φάρμακο σε είδος πολυτελείας. Τίποτα δεν γίνεται αν μην είστε ατί. Όλα ανατρέπονται αξιευτικώσει. Ο συνάδελφος Ευαγγελόπουλος Γιάννης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Πιερίας. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, με τη σημερινή μας συγκέντρωση δίνουμε απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που εξαθλιώνει εμάς και τα παιδιά μας, που εξαθλιώνει το λαό για τα συμφέροντα των λίγων. Συνάδελφοι, δεν πάει άλλο με αυτή την πολιτική που αφήνει απροστάτευτο το λαό απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια, τη μισοζωή. Δεν πάει άλλο να δίνονται τα πάντα στους επιχειρηματικούς ομίλους προκειμένου να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν το ΠΑΣΟΚ, παρέα με τους δορυφόρους τους. Τώρα η κυβέρνηση και τα κόμματα που υπερασπίζονται την πολιτική του κεφαλαίου ετοιμάζουν τον λαό να μάθει να ζει χωρίς αξιοπρέπεια, με την ακρίβεια, με το σκοτάδι, με το κρύο, επειδή όπως λένε έχουμε πόλεμο. Μα δικός τους είναι ο πόλεμος και από αυτόν βγάζουν δισεκατομμύρια κέρδη οι εταιρείες ενέργειας, οι εταιρείες τροφίμων, υγείας, οι πολεμικές βιομηχανίες κλπ. Τελευταία, ο χαιρετισμό θα απευθύνει η συναδέλφισσα Σοφρόνοφ Ιωάννα από το Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Ημαθίας. Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Νομού Ημαθίας συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση, συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που οργανώνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Ομοσπονδιών και Οργανώσεων. Απευθύνουμε σε όλους τους παρόντες συναδέλφους και συναδέλφισσες, σε όλους τους συνταξιούχους που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούσαν να είναι σήμερα εδώ, θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Από την πόλη της Νάουσας, από την πρωτεύουσα της ανεργίας, των απολύσεων, αλλά και των ταξικών αγώνων, της παράδοσης των ταξικών αγώνων που συνεχίζονται και σήμερα, που θα συνεχίζονται και αύριο και όσο τα προβλήματα της εργατικής τάξης οξύνονται και βαραίνουν τις πλάτες του λαού μας. Και πάλι ο μόνος λόγος είναι. Χαιρετισμό και κεντρική ομιλία θα απευθύνει ο Δήμος Κουγκούρης, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Καλημέρα σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκονται σήμερα στην πόλη της Νάουσας για να διαδηλώσουμε όλοι μαζί σε μια πόλη η οποία, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές και είναι γνωστό, την ονόμασαν πόλη της ανεργίας.
Έχει λοιπόν ο αγώνας μας σήμερα σημασία και συμβολική και ουσιαστική για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Όχι μόνο για τα αιτήματα των συνταξιούχων, αλλά και για τα αιτήματα της νέας γενιάς που έρχεται να ζήσει σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι ζήσαμε εμείς τη στιγμή που οι τεχνολογίες και οι δυνατότητες του ανθρώπου να παράγει καλύτερα έχουν κυριολεκτικά απογειωθεί. Η χώρα αυτό το διάστημα που είναι συνέχεια των προηγούμενων αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων και θα ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο μέχρι την επόμενη εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τις συνταξιούχικες οργανώσεις για να δημιουργήσουμε μια καινούργια αφετηρία, να συνεχίσουμε τους αγώνες μας, γιατί έτσι γνωρίζουμε και από την πείρα την παλιότερη και από τη σημερινή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι αυτών που θέλετε και φιλοδοξείτε να κυβερνήσετε, οι συνταξιούχοι που βγαίνουν στον δρόμο του αγώνα για χρόνια τώρα και με τα άσπρα τους μαλλιά διαδηλώνουν, σας στέλνουν ένα μήνυμα καταδίκης των αντεργατικών σας αντισυνταξιουργικών, αντιλαϊκών πολιτικών. Και βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα όχι για να κάνουν αγώνες για τους αγώνες, αλλά κάνουν αγώνες επειδή πραγματικά τους έχετε δημιουργήσει με τις πολιτικές σας ανυπέρβλητα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν τσακίσει τη ζωή τους. Είναι περήφανοι για αυτούς τους αγώνες, για τα αυτά που κόψατε, αυτά που διεκδικούν, είναι πληρωμένα από τη δουλειά τους, από τον αγώνα τους, σε όλη τους τη ζωή. Δεν τα δανείστηκαν από κανένα δανειστή, από κανένα τραπεζίτη, δεν τους τα χάρισε καμιά κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα του αγώνα τους, γιατί κάτω από τον αγώνα τους τον εργασιακό και από τον αγώνα τους τον ταξικό κατάφεραν να χτίσουν αυτό που βλέπουμε γύρω σήμερα, αυτό που εσείς ονομάζετε ανάπτυξη, για να έρθουν στο τέλος της ζωής τους να τους αφαιρέσετε ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, το να ζήσουν καλύτερα αυτοί και οι οικογένειές τους με συντάξεις αξιοπρεπείς, με υγεία, με γυροκομεία, με δομές κρατικές που πραγματικά θα ανακουφίζουν τη ζωή τους. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο του αγώνα και στέλνουμε μήνυμα καταδίκης, στέλνουμε ταυτόχρονα μήνυμα αισιοδοξίας στους συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα και στη νέα γενιά, ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύετε. Γιατί δεν ανεχόμαστε να μας λέτε ψέματα, να μας λέτε μισές αλήθειες που είναι χειρότερες ακόμη και από το ψέμα. Δεν ανεχόμαστε μετά από 13 χρόνια μειώσεων σε όλα μας τα δικαιώματα, στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, την αφαίρεση του ΕΚΑΣ, τον δώρο μας, στις συντάξεις κυρίας, στην περικοπή χρημάτων για κοινωνικές δαπάνες, για την υγεία, για όλα μας τα δικαιώματα. Δεν ανεχόμαστε λοιπόν σήμερα να έρχεστε και να προπαγανδίζετε με ορισμένα μέσα, αγαπημένα δικά σας μέσα της τηλεόρασης, των ραδιοφώνων και του τύπου, ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις και να μας στοχοποιείτε με έναν τρόπο στη νέα γενιά που υποφέρει και να λένε στους συνταξιούχους ότι εσείς μην ανησυχείτε, θα πάρετε και αυξήσεις από πάνω. Κύριοι, αυτά που υποσχεθήκατε ότι θα υλοποιήσετε δεν έχουν καμιά σχέση με αυξήσεις. Δεν έχουν καμιά σχέση με τις περικοπές που κάνατε. Δεν έχουν καμιά σχέση με την ακρίβεια που ζούμε και βιώνουμε σήμερα, ότι αυτά που δίνετε θα αποκαταστήσουν έστω και στο ελάχιστο αυτά που ζήσαμε και αυτά που βιώνουμε. Αυτά δεν είναι αυξήσεις, είναι νέες μειώσεις.
μικραίνουν οι δυνατότητες του συνταξιούχου να ανταποκριθεί στις σημερινές του ανάγκες. Από πού και ας πού λοιπόν ονομάζεται αύξηση το 7,75, το βγάλατε και με ακρίβεια, μην σας λείψει καμιά δεκάρα σε αυτό, για να κάνετε τους ακριβείς δηλαδή στους υπολογισμό. Από πού λογίζεται αύξηση αυτό, όταν αυτό το ποσοστό θα δοθεί σε μια μερίδα συνταξιούχων, όταν ο πληθωρισμός που εσείς επίσημα τον δίνετε 12%, που είναι πολύ περισσότερο. Από πού ονομάζεται αυξήσεις αυτά τα ποσά, όταν αυτά δεν δίνονται στις επικουρικές συντάξεις, αλλά δίνονται, προσέξτε, στο εισόδημα που έχει κάθε χρόνο στα 9.600 που έχει ο κάθε συνταξιούχος. Γιατί αν έφτιαξε και ένα σπιτάκι και έχει κάποιο εισόδημα, αυτό θα αφαιρεθεί από τις λεγόμενες αυξήσεις. Πώς λοιπόν ονομάζεται αυξήσεις αυτά τα ποσοστά, όταν στους συνταξιούχους που έχουν την προσωπική διαφορά, δηλαδή το τέχνασμα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μας αφαιρέσει ακόμα μία σύνταξη, αυτό την προσωπική διαφορά που κατά τα άλλα θα καταργούσατε τον νόμο Κατρούγκαλο, τον εφαρμόζεται σήμερα και το ποσοστό αυτό που δίνεται δεν θα αποδοθεί στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, που δούλεψαν όλα τα χρόνια στα βαριά και τα ανθυγινά, που είχαν τις μεγαλύτερες περικοπές και για μια ακόμη φορά δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Πώς ονομάζεται αύξηση, κύριοι της κυβέρνησης, την λεγόμενη αφαίρεση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία δεν είναι εισφορά αλληλεγγύης, προσέξτε, του ΑΚΑΓΕ, οι συνταξιούχοι κάνουν δηλαδή αλληλεγγύη και για τις νέες γενιές, που είναι μεγαλύτεροι αυτοί, που είναι γύρω στα 100, 120 ευρώ. Αλλά αυτή που αφαιρείται την εισφορά αλληλεγγύης είναι η φορολογική, που είναι 7-8 ευρώ το μήνα, και αυτό το ονομάζεται αύξηση. Πώς λοιπόν μας λέτε ότι θα έχουμε αυξήσεις και βελτίωση του εισοδήματός μας, όταν σε αυτούς τους συνταξιούχους που έχουν 800 ευρώ, μέχρι 800 ευρώ, μέχρι 9.600 το χρόνο, σε αυτούς θα τους δώσετε, λέει, επίδομα 250 ευρώ. Εμείς δεν πληρώσαμε να παίρνουμε επιδόματα, πληρώσαμε να παίρνουμε δώρα, και τα δώρα μας τα κόψατε την περίοδο της κρίσης. Τώρα μας είπατε ότι ήρθε η περίοδος της ανάκαμψης, αλλά συνεχίζουν τα μνημόνια, και τώρα έρχεστε λοιπόν να μας συνδράμετε με τα ποσοστά των 250 ευρώ. Εμείς, κύριοι, θέλουμε και διεκδικούμε τα δώρα που πληρώσαμε, είναι πληρωμένα από μας, και αυτά τα δώρα πληρώνονται και σήμερα από τη νέα γενιά, που τους γίνονται κρατήσεις για αυτά και δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ το δώρο τους, εάν δεν παλέψουμε και δεν αγωνιστούμε. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε είναι μισές αλήθειες, που είναι χειρότερες από το ψέμα. Και γιατί μας λέτε ότι θα ζήσουμε καλύτερα και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, επειδή, λέει, η οικονομία πηγαίνει προς το καλύτερο, τη στιγμή που πάνω στα ερείπια που δημιουργήσατε στην υγεία, που κλείσατε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, που σπρώξατε τον εργατόκοσμο να πηγαίνει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, σήμερα έρχεστε και καταθέτετε νομοσχέδια για να μετατρέψετε αυτό το εθνικό σύστημα υγείας που έχει απομείνει σε κερδοφόρα επιχείρηση, και όποιος έχει χρήματα να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι και μπροστά στις εκλογές που θα έρθουν, εάν ο εργατόκοσμος, ο συνταξιουχικός και ο λαϊκός κόσμος δεν αγωνιστεί, δεν πρόκειται να λύσετε κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί το συμπέρασμα αυτό δεν το βγάζουμε αυθαίρετα. Το βγάζαμε και από την εμπειρία που έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια
αλλά και από τις συναντήσεις που κάναμε μαζί σας και με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τους άλλους αρχηγούς που φιλοδοξούν βέβαια να κυβερνήσουν. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι όταν μιλάμε για αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους, εκεί ανακαλύπτεται δημοσιονομικά προβλήματα. Όταν πρόκειται να τα δώσετε στους επιχειρηματικούς ομίλους για ανάκαμψη και ανάταση, όπως το λέτε, της οικονομίας, και τη βλέπουμε την ανάταση και την ανάκαμψη, τότε τα δίνετε με πολύ μεγάλη ευχέρεια. Και από πότε, κύριοι, το ασφαλιστικό, και γιατί το ασφαλιστικό έγινε, όπως το λέτε εσείς, δημοσιονομικό πρόβλημα? Εσείς το κάνατε δημοσιονομικό πρόβλημα, γιατί αρπάξατε 40 δισεκατομμύρια από τα ασφαλιστικά μας ταμεία που ήταν να πληρωθούν για τις συντάξεις και το δώσατε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για να δίνουν φτηνά δάνεια ιδανικά, και γύρισε σε αυτούς και στον εργατόκοσμο και τους συνταξιούχους να τους παίρνουν τα σπίτια τους. Αυτό που ζούμε σήμερα. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγάλαμε από αυτές τις συναντήσεις είναι ότι στις πολιτικές σας δεν χωρούν τα αιτήματα των συνταξιούχων. Τα αιτήματα που έχουν σχέση με τα πληρωμένα χρήματα που έχουν καταβάλει. Και μια χαρά σε αυτές τις πολιτικές χωράνε τα αιτήματα των... Γιατί αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να εμποδίσει αντεργατικά μέτρα, αντισυνταξιουργικά μέτρα, να καθυστερήσει τις αντεργατικές αντιλαϊκές σας πολιτικές. Γιατί μέσα από αυτό το δρόμο λύσαμε προβλήματα που, όπως λέει ο λαός, από το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, γιατί μέσα από το ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα που είναι η μαμή της ιστορίας και της ιστορικής εξέλιξης, ο άνθρωπος, ο εκμεταλλευόμενος, μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι και να ζήσει καλύτερα. Αυτό το δρόμο θα τον ακολουθήσουμε με συνέπεια. Και για μας, αλλά για να δώσουμε μήνυμα και στη νέα γενιά. Αυτός είναι ο δρόμος που μπορούμε να καταπτύσσουμε. Αιτήματα και να λύσουμε προβλήματα για να ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή που ο πλούτος, ο παραγόμενος πλούτος που παράγεται από εμάς, να υπηρετήσει τις ανάγκες μας. Καλή δύναμη και υγεία. Συνέχεια στους αγώνες. Θα ολοκληρώσουμε με το συλλαλητήριο στην Αθήνα τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια το Σάββατο στις 17 του μήνα παντού, και στη συνέχεια μετά τις γιορτές θα δυναμώσουμε και μπροστά τις εκλογές τους αγώνες μας. Καλή δύναμη και υγεία, καλές γιορτές, καλή αντάμωση, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Γεια σας. Μαρτυρίες με τα πανό μας, με πρώτο το πανό της Νάουσας, στους δρόμους της πόλης, με κατεύθυνση το τοπικό νοσοκομείο.
δικτατουρόπους. Δεν υπάρχει μία άλλας ευρώ για την πλουτοκρατία. Thank you.